Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κυρία Μαυρομιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε σήμερα μαζί μας και να συζητήσουμε και για το φωτογραφικό υλικό αλλά και για την πορεία σας στη φωτογραφία. Θα ήθελα να μας πείτε, πριν ξεκινήσετε να μας δείχνετε το υλικό σας, λίγα λόγια για εσάς και κάποια στοιχεία για το πώς ξεκινήσατε, ποια ήταν η αφορμή τη φωτογραφική σας πορεία. Με μεγάλη χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σας. Και κυρίως σε καλή παρέα, ελληνική παρέα. Ξεκίνησα τη φωτογραφία από πολύ μικρή. Όταν ο πατέρας μου δεν ήταν φωτογράφος, αλλά του άρεσε πάρα πολύ η φωτογραφία. Οπότε μεγάλωσα με έναν μπαμπά, ο οποίος μονίμως όπου πηγαίναμε είχε μια φωτογραφική μηχανή μαζί του. Και έτσι την αγάπησα. Όταν ήμουνα περίπου 15-16 χρονών, είχα δημιουργήσει και ένα σκοτεινό θάλαμο στο σπίτι και πέρναγα πολλές ώρες εκεί. Σιγά σιγά, εντάξει, δυστυχώς η φωτογραφία δεν έγινε ποτέ επάγγελμα, γιατί θεωρούσαν οι γονείς μου ότι δεν ήταν ένα επάγγελμα στο οποίο μπορούσες να βασιστείς για να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου. Και έπρεπε να βρω κάτι πιο σοβαρό. Τι είπατε? Είχαν άδικο τελικά. Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κανείς να κάνει αυτό που αγαπάει στη ζωή του και πάντα βρίσκει την άκρη. Ναι. Αρκεί να το αγαπάει και να το έχει μέσα του. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκα στη Νέα Υόρκη πριν από 10 χρόνια περίπου. Μαζί με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου τότε τελείωναν σχολείο, ετοιμαζόντουσαν να πάνε στο πανεπιστήμιο και βρέθηκα σε μια πόλη η οποία προσφέρει τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να θέλεις να κάνεις και να μην μπορείς να το κάνεις. Και είχα το χρόνο, γιατί τα παιδιά μου ήταν μεγάλα και ήταν ανεξάρτητα, και σκέφτηκα τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω και δεν έχω κάνει τόσα χρόνια και ξέρω ότι αν φύγω από εδώ θα το μετανιώσω για την υπόλοιπη μου ζωή, έτσι και δεν το κάνω. Και ήταν η φωτογραφία. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν μας είπατε όμως επαγγελματικά, δεν μας είπατε τις σπουδές, δηλαδή εγώ, αφού οι γονείς σας, ναι, δεν σας άφησαν... Σπούδασα διερμηνέας. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν διπλωματικός και μεγάλωσα ταξιδεύοντας δεξιά και αριστερά. Κάθε 3-4 χρόνια φεύγαμε από τη μία χώρα και πηγαίναμε στην άλλη. Και οι γλώσσες μου άρεσαν πάρα πολύ. Από μικρή είχα μάθει αρκετές γλώσσες, τις μάθαινα γρήγορα, τις μάθαινα εύκολα και μιλάω 5 γλώσσες. Οπότε η διερμηνία είναι κάτι το οποίο με τράβηξε, δούλεψα, εργάστηκα ως μεταφράστρια και διερμηνέας. Αλλά επειδή η ζωή μου συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, γιατί και ο σύζυγός μου ήταν στο διπλωματικό σώμα, κάποια στιγμή σταμάτησα να εργάζομαι, γιατί ήταν δύσκολο. Ναι. Όταν μετακομίζεις κάθε 3-4 χρόνια, το να έχεις μια καριέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, ναι, βρεθήκαμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη το 2009, και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη φωτογραφία. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει η καταπληκτική σχολή που είναι το International Center of Photography, όπου mm-hmm. πήγα και γράφτηκα και έκανα τα πρώτα μου μαθήματα και από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα για μένα και προχώρησαν και πάρα πολύ γρήγορα. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον πολύ έτσι διαφορετικό, με πολύ ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, που ξαφνικά βλέπεις τους ορίζοντές σου να ανοίγουν και τα φτερά σου να βλέπεις πόσες δυνατότητες υπάρχουν, τέλος πάντων. Άρχισα να δουλεύω για το International Center of Photography ως βοηθός καθηγητού. Πολύ σύντομα μετά από ένα χρόνο είχαμε την πρώτη μου έκθεση και από εκεί και πέρα όλα προχώρησαν αρκετά γρήγορα. Από την αρχή πάντως των μαθημάτων εκεί πέρα κατάλαβα και ήξερα ότι για μένα το σημαντικό ήταν η ανθρώπινη παρουσία στις φωτογραφίες μου.
Δεν με ενδιέφεραν τα τοπία, δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ η αρχιτεκτονική, με ενδιέφερε ο άνθρωπος. Γιατί θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τον τόπο. Και η παρουσία ενός ανθρώπου στη φωτογραφία δίνει μια άλλη δύναμη. Οπότε ασχολήθηκα πολύ με το πορτρέτο και με τη φωτογραφία δρόμου. Τα πορτρέτα έχω αρκετές ενότητες, εσωτερικά πορτρέτα και εξωτερικά, εξωτερικού χώρου. Και η φωτογραφία δρόμου επίσης είναι με συναρπάσει, γιατί θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο στη φωτογραφία να κάνει κανείς. Γιατί είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν το ελέγχεις, είναι μονίμως εναλλασσόμενο, πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να πιάσεις κάποια στιγμή η οποία θα εξελιχθεί μπροστά σου, δηλαδή να τη δεις πρώτον και να είσαι έτοιμος να την αρπάξεις. Έχει πολλές δυνατότητες, γιατί μπορείς να παίξεις με το φως, μπορείς να παίξεις με χρώματα, μπορείς να παίξεις με συνδυασμούς τους ανθρώπους που μπαίνουν και βγαίνουν από το κάδρο σου. Δηλαδή δημιουργείς μια πραγματικότητα την οποία την επιλέγεις εσύ, είναι η δική σου η ματιά, είναι μια πραγματικότητα την οποία δημιουργείς εσύ. Δεν είναι η όλη πραγματικότητα, όπως είναι γενικώς η φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι είναι η ματιά του καλλιτέχνη. Δεν ανταποκρίνεται ποτέ στην όλη, the whole reality. Φεύγοντας από να την... Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, συγγνώμη που διακόπτω, σχετικά με τη φωτογραφία δρόμου. Μάλιστα. Επειδή σε παρακολουθώ χρόνια και βλέπω και την ταξιδιωτική αλλά και του δρόμου, αυτό που με εντυπωσίασε είναι και ο δρόμος πάρα πολύ. Και επειδή μας είπες τώρα για την αποκομμένη πραγματικότητα και τη ματιά σου και τη ματιά του φωτογράφου, θα ήθελα να δω λίγο πώς προσεγγίζεις τον δρόμο και νομίζω ότι αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουν και κάποια νέα παιδιά που είναι μέσα εδώ στο Zoom, αλλά και από το live που κάνουμε τώρα. Είσαι από τις φωτογράφους που περιμένεις με τις ώρες? Fishing or hunting, έτσι. Ακριβώς. Έχω απίστευτη υπομονή. Δηλαδή, ναι. Μου έχει τύχει να περιμένω και μία ώρα σε μια γωνία. Ναι. Πιστεύω ότι η υπομονή είναι μεγάλο κλειδί. Αρετή. Ναι, είναι αρετή, όντως. Θεωρώ ότι πρέπει να έχει κανείς υπομονή. Πρέπει να βρει κανείς ένα σημείο που του αρέσει. The background για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με συγχωρείτε αν χρησιμοποιώ μερικές αγγλικές λέξεις, μου έρχονται λίγο... Και εμείς έτσι τα λέμε στην Ελλάδα, background. Είναι πολύ σημαντικό, οπότε είναι όταν βρω έτσι ένα background το οποίο μου αρέσει πολύ, μπορεί να στηθώ εκεί με τις ώρες και να περιμένω να δω κάτι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα συμβεί. Οπότε, ναι, αυτό είναι είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω. Αλλά επίσης, εντάξει, δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές πηγαίνοντας σε ένα μέρος μπορεί να δω κάτι και να είμαι τυχερή. Βέβαια, δεν είναι πάντα θέμα τύχης. Τη τύχη τη δημιουργούμε κιόλας. Δεν είναι ότι... Πιστεύω πως... Τη δημιουργούμε εξασκώντας τη ματιά μας και με το να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Αλλά οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί σε σημεία στα οποία έχω μείνει αρκετή ώρα. Ναι. Επίσης, θα ήθελα κάτι άλλο να ρωτήσω. Έχω πάρα πολλά να ρωτήσω. Έχω ενθουσιαστεί τώρα εδώ. Θα με διευκολύνετε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, στο site σας, margaritamavromichalis.com, όταν ανοίγουμε λοιπόν το site, βλέπουμε ένα μότο από τον Άντσελ Άνταμς. Για το ότι το μότο αυτό σας αντιπροσωπεύει, φαντάζομαι, και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Απόλυτα. Θεωρώ ότι η παιδεία μας, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε, μας δημιουργούν, όλα αυτά μας δημιουργούν κάποιες ευαισθησίες και κάποια ερεθίσματα, τα οποία βγαίνουν στη δουλειά μας. Δηλαδή, η φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου, δείχνει πολύ περισσότερο για το φωτογράφο παρά για το αντικείμενο το οποίο παρά το αντικείμενο το οποίο φωτογραφίζει ο καλλιτέχνης. Οπότε θεωρώ πως ναι, το τι κουβαλάμε μέσα μας είναι πολύ σημαντικό και είναι αποτέλεσμα του προϊόντος που βλέπετε μπροστά σας. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη Νέα Υόρκη και είχαμε μείνει και στην Ευρωπαϊκή εκεί, σαν καθηγήτρια στο ICP. Ναι. Στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, με το ICP ασχολήθηκα πάρα πολύ. Ήμουνα βοηθός καθηγητού για πολλά χρόνια. Έκανα ταξίδια με το ICP, κυρίως στο New Mexico. Πηγαίναμε κάθε χρόνο με ομάδες φωτογράφων κάθε Αύγουστο και ήταν και αυτό μια καταπληκτική εμπειρία. Και μετά, επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2014, βρέθηκα στην Αθήνα για 2 χρόνια, όπου, όπως σίγουρα θυμόσαστε, είχε αρχίσει να εξελίσσεται αρκετά άσχημα το θέμα του προσφυγικού. Το 2015 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και αποφάσισα λοιπόν να εστιάσω την προσοχή μου στη Λέσβο, όπου πήγαινα περίπου 1-2 φορές το μήνα από την Αθήνα εκεί και προσπάθησα έτσι να δημιουργήσω μια δουλειά γύρω από το θέμα αυτό. Η δουλειά αυτή μου κόστησε πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, γιατί ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές. Αλλιώς είναι να βλέπεις ορισμένες σκηνές στην τηλεόραση και αλλιώς είναι να είσαι εκεί και να βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια σου. Ανθρώπινες ζωές ταλαιπωρημένες και άμα κάτσεις και μιλήσεις μαζί τους και ακούσεις τις ιστορίες τους, σπαράζει η καρδιά σου. Οπότε δημιούργησα ένα όγκο δουλειάς, το οποίο... δηλαδή, αυτή τη δουλειά την αγαπώ πάρα πολύ, αλλά έτσι μου θυμίζει και πολύ στενάχωρες στιγμές. Θα σας δείξω δουλειά από εκεί, όπως επίσης θα σας δείξω φωτογραφίες τις οποίες έχω κατατάξει στην κατηγορία του δρόμου και θα σας δείξω επίσης και μία δουλειά την οποία έχω δημιουργήσει εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα διάφορα με τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις τις οποίες οργανώνουν εδώ οι Βρετανοί, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, η οποία είναι πολύ, έτσι, πολύ πιο ξένιαστη και ανάλαφρη και χιουμοριστική. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε ανυπομονή. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε από ποιο θα ξεκινήσετε πρώτα. Εσείς πείτε μου, βασικά τις φωτογραφίες δρόμου που θα σας δείξω, έχω διαλέξει φωτογραφίες λίγο από πολλά μέρη του κόσμου, γιατί μου αρέσει 2 ή 3 φορές το χρόνο να ταξιδεύω. Και ταξιδεύω γιατί πρώτον είναι η μόνη στιγμή που έτσι μπορώ να καθαρίσω το μυαλό μου και να αφιερωθώ 100% σε αυτό που θέλω και αγαπάω, χωρίς να έχω άλλες έννοιες. Και είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να έχω κανέναν να με περιμένει, χωρίς να αισθάνομαι ότι είμαι πιεσμένη. Οργανώνω επίσης κάποια εργαστήρια με ένα συνάδελφο από την Αμερική, οπότε κανονίζουμε και ταξίδια μαζί με ομάδες φωτογράφων. Και πάμε Ινδία, Βιετνάμ, είχαμε πάει τον Οκτώβριο στη Καμπότζη και στο Λάος. Οπότε είναι ένα λεπτάκι να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που διακόπτω, workshops τώρα οργανώνετε workshops, μαζί με ποιον άλλον φωτογράφο είστε?
έναν Αμερικάνο φωτογράφο, ο οποίος λέγεται Harvey Stein. Mm-hmm. Και αυτός είναι street photographer. Ναι. Και συνεργαζόμαστε μαζί εδώ και πολλά χρόνια και κάνουμε συνήθως 2 ταξίδια το χρόνο μαζί. Αν κάποιος θέλει να συμμετάσχει από Ελλάδα σε αυτά τα ταξίδια, πού μπορεί να βρει πληροφορίες? Να μου στείλετε ένα μήνυμα στο email μου. Okay. Εντάξει. Το email μου. Yeah. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να τα ξαναταξιδέψουμε. Εντάξει, το λέμε για του χρόνου, ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλω να ελπίζω ότι του χρόνου, ναι, θα είναι εφικτό. Λοιπόν, έχω έτσι κάνει μια επιλογή από διάφορες χώρες και επίσης αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι για μένα η φωτογραφία μου έχει ανοίξει τα μάτια και μου έχει ανοίξει τους ορίζοντες. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που δεν ταξίδεψα στη ζωή μου. Ταξίδεψα πολύ. Από μικρή, με τους γονείς μου, ταξιδεύαμε. Απλώς από τη στιγμή που έτσι έγινε η φωτογραφία μέρος της ζωής μου σχεδόν full time, παρατηρώ ότι χαμήλωσαν οι ρυθμοί μου. Έμαθα να παρατηρώ. Βλέπω τον κόσμο με άλλο μάτι και με άλλη ματιά. Και επίσης όταν ταξιδεύεις για τη φωτογραφία, έρχεσαι πολύ πιο κοντά στον κόσμο και μπαίνεις στον κόπο λίγο να μπεις στη δική του την πραγματικότητα, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχω δει και έχω γνωρίσει ανθρώπους τους οποίους δεν θα είχα ποτέ πλησιάσει στη ζωή μου, δεν θα τους είχα ποτέ συναντήσει. Οπότε αισθάνομαι ότι χρωστώ πάρα πολλά στη φωτογραφία, γιατί μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Και επίσης βλέπω πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη δική μου την πραγματικότητα. Έχω πολύ πιο πολύ ενδιαφέρον το να πάω να φωτογραφίσω, ας πούμε, στην Ινδία, και πολύ πιο μεγάλη περιέργεια, γιατί είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι γνώριμο. Είναι εκτός της δικής μου φιλοσοφίας, πραγματικότητος. Ενώ εντάξει, βγαίνεις στο Λονδίνο, βγάζεις πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά είναι πιο γνωστά όλα, είναι πιο κοντά σε εμάς, σε αυτό που ξέρουμε, σε αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα, στο δικό μας τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα. Οπότε για μένα η φωτογραφία έχει και μία έτσι εκπαιδευτική πλευρά, την οποία την εκτιμώ αφάνταστα και θεωρώ ότι μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Οπότε έτσι θα έχετε μία ποικιλία σε αυτά που θα σας δείξω. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είναι όλα έτσι σε μία σειρά, αλλά θα αρχίσω με την... μισό λεπτάκι, share screen. Host disabled attendee share screen. Μήπως μπορείτε να μου το ξεμπλοκάρετε. Ναι. Αν έχει κανείς κάποια ερώτηση, παρακαλώ μην διστάσετε. Γιατί όμως εδώ πέρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια... κάποιο θέμα με το share screen. Τώρα είναι ελεύθερο, για δείτε. Όχι. Host disabled attendee screen sharing, λέει. Δώρα, έχεις κάποιο αίτημα κάπου που να... Όχι, δεν έχω αίτημα. Τώρα, δούλεψε. Θα κάνω make host, go host. Έγινε. Λοιπόν, σας έχω βάλει και λίγα, όχι πολλά, από τα πορτρέτα που κάνω, τα οποία έτσι τα αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι αγοράκι στην Ινδία. Και παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις, μην διστάζετε. Ναι, ναι. Αυτό είναι Νέα Υόρκη, στο Coney Island.
Ναι. New Mexico. Νέα Υόρκη. Ινδία. Αιθιοπία. Νέα Υόρκη. Αυτό που σας έλεγα, ας πούμε, αυτή η αφίσα μου άρεσε πάρα πολύ. Την είχα περάσει αρκετές μέρες και την είχα... οπότε μια μέρα στάθηκα εκεί, περίπου μισή ώρα. Και είχα βγάλει αρκετές φωτογραφίες, αλλά δεν είχε συμβεί κάτι έτσι που να μου άρεσε πάρα πολύ. Ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό το αγοράκι. Από το πουθενά. Φανταστικό. Πολύ ωραίο. Γι' αυτό αξίζει. Όταν έχεις υπομονή, πάντα σε ανταμείβεσαι. Έτσι, ακριβώς. Ινδία. Κάρπαθος. Ινδία. Εδώ είναι στο Γάνγκη. Αιθιοπία. Αιθιοπία επίσης. Ινδία. Κούβα. Τέλεια. Η Κούβα είναι φανταστική. Το φως, τα χρώματα, οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ είναι να έχει στηθεί και να σας έχει δώσει τη φωτογραφία το παιδάκι. Ναι. Ναι, όντως. Ινδία. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εδώ είναι ότι αυτά τα παιδάκια είχαν σταθεί σε αυτή τη στάση αρκετή ώρα και με είχε εντυπωσιάσει ότι η κοπέλα η οποία ήταν στο κάτω μέρος ήταν τόσο θλιμμένη και αυτή που ήταν απάνω ήταν με ένα χαμόγελο. Και, ναι. Δηλαδή η διαφορά τους ήταν και στη στάση, και στην ψυχολογία τους. Κούβα πάλι. Ινδία. Αιθιοπία. Ινδία.
Το χιούμορ, πρέπει να σας πω ότι στη φωτογραφία το θεωρώ, γενικώ στη ζωή το θεωρώ σημαντικό, αλλά όποτε έχω την ευκαιρία έτσι λίγο να το εντάξω και στις φωτογραφίες, ναι. Το κάνω με πολύ χαρά, γιατί το να μπορείς έτσι να κάνεις λίγο τον άνθρωπο να χαμογελάσει είναι... Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κρήτη. Λονδίνο. Ινδία. Εγώ είμαι Ελλάδα. Ήταν στην Αθήνα. Αυτή η φωτογραφία μου θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, μια φωτογραφία της Στέλλα Τζόνσον. Πάρα πολύ. Ναι, αυτή την τράβηξα στην Τίνο το 2016. Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε στη Μάνη. Επίσης, Μάνη. Αυτές είναι από την Ινδία. Εδώ είμαστε στη Καμπότζη. Ποιες είναι οι αντιδράσεις των ανθρώπων όταν πηγαίνετε τόσο κοντά και τους φωτογραφίζετε? Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχετε μπει τόσο πολύ μέσα στο περιβάλλον. Δεν τους ενοχλεί. Υπάρχουν κάποια tips που μπορείτε να δώσετε στον κόσμο? Κοιτάξτε, συνήθως είμαι πολύ κοντά. Φωτογραφίζω πάντα με ευρυγόνιο φακό. Είμαι μεταξύ 24 και 35. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να αισθάνεται ο άνθρωπος εμπιστοσύνη και να σε συνηθίσει. Πρέπει να του δώσεις λίγο χρόνο. Πρέπει να του δώσεις λίγο χρόνο. Και να είσαι ευγενικός και να τον σέβεσαι και να του δίνεις χρόνο. Και πολλές φορές να του ζητήσεις και την άδεια. Δηλαδή, είναι το πώς πλησιάζεις τον άνθρωπο, πιστεύω, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχω δει πολλούς φωτογράφους οι οποίοι μπαίνουν, βγάζουν 3 φωτογραφίες και σηκώνονται και φεύγουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό.
πάντα περνάω αρκετό χρόνο με τους ανθρώπους με τους οποίους φωτογραφίζω και πρέπει να σας πω ότι όταν επιστρέφω στα μέρη αυτά ένα χρόνο μετά, πάντα, μα πάντα, επιστρέφω με φωτογραφίες και τους πηγαίνω τις φωτογραφίες που τους έβγαλα την προηγούμενη χρονιά. Δυστυχώς, εντάξει, δεν τους βρίσκω πάντα όλους, γιατί σε αυτές τις χώρες πολλές φορές και ο κόσμος μετακινείται ή αλλάζουν σπίτια ή οι συνθήκες πάντα είναι αρκετά δύσκολες. Αλλά όσους βρίσκω, πάντα τους ανταμείβω με τον τρόπο αυτό. Και είναι πάντα, το εκτιμούν πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι ο τρόπος που τους αντιμετωπίζεις είναι πολύ σημαντικός στην αντίδρασή τους και στο πόσο είναι ανοιχτή μετά για να τους φωτογραφίσεις. Και όπως σας είπα, είναι και θέμα υπομονής. Πρέπει να βρεθείς στο περιβάλλον και να κάτσεις εκεί, να περιμένεις. Να περιμένεις να γίνεις μέρος του περιβάλλοντος, ώστε πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί να μην σε βλέπουν, να μην σε παρατηρούν, να μην είσαι πλέον το ξένο στοιχείο. Και αυτό πολλές φορές παίρνει χρόνο, πολλές φορές γίνεται αμέσως. Αυτό το ζυγίζεις εσύ. Αλλά θεωρώ ότι η πετυχημένη φωτογραφία το αναζητεί αυτό, το να σε βλέπει ο άλλος και να μην τον ενοχλείς. Να είναι ελεύθερος, να είναι χαλαρός, να είναι ο εαυτός του. Οπότε, αλλά κυρίως είναι νομίζω στο φωτογράφο, στο πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους γύρω του. Ναι. Αυτό ήταν φέτος στην Ινδία. Εδώ είμαστε στο Βιετνάμ. Ινδία. Τίνος πάλι. Ινδία. Εδώ σας σε κοιτάει και κατάματα. Εδώ μόλις είχε βγει από το νερό, ξέρετε οι άνθρωποι είναι πολύ θρήσκοι εκεί και το βιώνουν πολύ έντονα. Εγώ πιστεύω ότι δεν με έβλεπε καν η κοπέλα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ήταν τόσο πολύ αφοσιωμένη στις σκέψεις της και σε αυτό που έκανε, που έχω την εντύπωση ότι δεν με είδε καν. Ναι. Εδώ είμαστε στη Νέα Υόρκη. Αυτή η φωτογραφία με κάνει πολύ να χαμογελάω κάθε φορά που τη βλέπω, γιατί αυτά τα παιδάκια παίζαν και κάποια στιγμή τους λέω θέλω να είστε σοβαροί. Να σας βγάλω μια φωτογραφία και θέλω να είστε σοβαροί. Λέω, μη γελάτε. Και τα τρία κάνανε αυτή την ίδια γκριμάτσα ταυτόχρονα και δεν υπήρχε περίπτωση και στεκόντουσαν έτσι και περίμεναν. Ελλάδα, εδώ είναι Πήλιο. Τα ίδια τα παιδάκια αυτά που είδατε πριν. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια εδώ της live παρουσίασης, έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα την πω όμως, γιατί πρέπει να απαντήσεις εδώ. Ο κύριος Κουλούρης. Σας ευχαριστεί πολύ. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φωτογραφίζετε μόνο ψηφιακά? Μόνο ψηφιακά, ναι. Από άρτα έχετε πολλούς χαιρετισμούς και υπέροχες φωτογραφίες. Από ρέθυμνο.
Τι γίνεται εκεί στο Ρέθυμνο, τους κατακτήσατε με τις παρουσιάσεις που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Την αγάπη μου σε όλους. Η κυρία Φιλιππάκη, η φίλη μας, είναι και ο Λασιβούλα. Γεια σας από το Ρέθυμνο. Από Αλεξανδρούπολη μας παρακολουθούν. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε στη Κούβα. Λονδίνο. Ινδία. Λονδίνο. Ινδία. Κούβα. Λονδίνο. Το καρναβάλι. Τέλη Αυγούστου. Κίνα. Κούβα. Ινδία. Ινδία. Λονδίνο. Λονδίνο. Κάρπαθο. Γιαγιά με τον γονάκι της. Λονδίνο, μάλλον όχι Brighton. Αθήνα. Εδώ μόνο κάτι γίνεται στην Αθήνα. Δεν σας άφησε να το φωτογραφίσετε. Να σας πω άλλο ένα παράδειγμα. Είχα δει αυτή την αφίσα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, με το Never Hide, που ήταν μια διαφήμιση, νομίζω, της Ray-Ban. Και είχα σταθεί εκεί αρκετή ώρα και είχα βγάλει αρκετές φωτογραφίες, αλλά δεν με είχαν εικόνα, δεν με είχε ικανοποιήσει καμία. Και μετά ξαφνικά έγινε αυτό, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κρύβεται και έχει στο Never Hide από πίσω, και βέβαια η κυρία η οποία μπαίνει στο ταξί, για μένα είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο της φωτογραφίας. Ναι. Το να περιμένεις και το να έχεις υπομονή είναι κλειδί. Γιατί ναι, ότι κάτι θα συμβεί, σίγουρα κάτι θα συμβεί. Το θέμα είναι να μπορείς να οραματιστείς τι είναι αυτό που θέλεις να συμβεί, να μπορείς να φανταστείς το τι μπορεί να συμβεί, ώστε να είσαι έτοιμος κιόλας όταν κάτι γίνει να το αποτυπώσεις.
Ναι. Εδώ είμαστε στο Νιου Μέξικο. Κάρπαθος. Λάος. Νιου Μέξικο. Έχω μία ερώτηση, πάλι για το χρώμα, από τον Βασίλη το Μανίκα, ο οποίος βρίσκεται στη Λάρισα αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, πολύ καλές όλες τις φωτογραφίες σας. Φωτογραφίζετε μόνο έγχρωμο και αν ναι, γιατί? Ναι, φωτογραφίζω έγχρωμο. Η μόνη δουλειά την οποία άλλαξα σε ασπρόμαυρη. Καταρχήν, όλες μου φωτογραφίες είναι έγχρωμες. Απλώς μετά στο editing, έκανα όλες ασπρόμαυρες, είναι οι φωτογραφίες της Λέσβου. Γιατί για κάποιο τρόπο το έγχρωμο δεν εξέφραζε αυτό που αισθάνθηκα όταν βρισκόμουν εκεί και φωτογράφιζα αυτούς τους ανθρώπους. Και για μένα το ασπρόμαυρο ήταν πολύ πιο έντονο και σωστό για την περίπτωση αυτή. Ιδάλλως, ναι, όλη μου η δουλειά είναι έγχρωμη, γιατί βλέπω τον κόσμο έγχρωμα. Δεν μπορώ δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο να φωτογραφίσω ασπρόμαυρο. Μόνες στιγμές που ίσως θα αλλάξω μια φωτογραφία έγχρωμη σε ασπρόμαυρη, αν το κάνω ποτέ, θα είναι επειδή έχει κάποιο πρόβλημα στο φωτισμό της και για να μην την πετάξω θα προσπαθήσω να δω αν μετατρέποντάς την σε ασπρόμαυρο γίνεται καλύτερη. Αλλά ιδάλλως όχι, όλες μου οι δουλειές είναι έγχρωμες. Μπορώ να ρωτήσω κάποια πράγματα? Βεβαίως. Μαργαρίτα, συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Έχεις μια ποιητική διάθεση σε πολλές από τις φωτογραφίες σου, η οποία πέρα από το ότι σε ταξιδεύει, σε βάζει και σε μια διαδικασία, σε αυτό που λέμε οι φωτογράφοι, πέρα από το προφανές. Να φτιάξεις και εσύ μια δική σου ιστορία, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πολύ, χαρά μου. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Πού θα ξαναπήγαινες και με ποιο κριτήριο, γιατί έχω δει το site σου, την ιστοσελίδα σου, και βλέπω ότι έχεις ταξιδέψει σε διάφορα μέρη, υπάρχουν δυνατές εικόνες και υπάρχουν και πολύ δυνατές εικόνες. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κριτήριο το οποίο μπορεί να είναι μια δουλειά που θα ήθελες να ξανακάνεις, η επικοινωνία με τον κόσμο, η οποία επίσης είναι, το βλέπω δηλαδή από τη λήψη σου, καταλαβαίνω ότι έχεις ένα νευρυγόνιο φακό και πηγαίνεις κοντά, το οποίο καταδεικνύει μια κοινωνιολογική προσέγγιση προφανή από τη δική σου πλευρά. Αν υπάρχει κάποιο μέρος που θα ξαναπήγαινες, ήθελα να ρωτήσω, και εάν υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, η οποία να σε έχει συγκλονίσει. Και αν θα ήθελες να τη μοιραστείς μαζί μας, γιατί τουλάχιστον από τη δική μου την εμπειρία έχουν υπάρξει ιστορίες πίσω από την εικόνα, οι οποίες μας έχουν σημαδέψει ως ένα σημείο. Όπως επίσης έχουν υπάρξει ιστορίες που έχουμε κατεβάσει τη φωτογραφική μηχανή και δεν θέλησαμε να κάνουμε εικόνα. Ναι, βέβαια. Αυτά. Βέβαια, βέβαια.
Κοίταξε να δεις. Όλες οι χώρες έχουν την ομορφιά τους. Εγώ στην Ινδία πηγαίνω από το 2012 κάθε χρόνο. Ανελιπώς. Τέλη Ιανουαρίου οργανώνω ένα ταξίδι και πάω, συνήθως πάω μόνη μου. Το οποίο... την έχω αγαπήσει πάρα πολύ την Ινδία και κάποια συγκεκριμένα μέρη τα οποία επισκέφτομαι κάθε χρόνο. Και όσο πιο πολύ επιστρέφεις σε κάποια μέρη ίδια, τόσο πολύ δένεσαι. Και δεν ξέρω αν θα σταματήσω ποτέ να πηγαίνω στην Ινδία, γιατί αισθάνομαι αυτό το δέσιμο και αισθάνομαι και κατά κάποιο τρόπο και μία έτσι σαν υποχρέωση στους ανθρώπους που έχω γνωρίσει εκεί και που ξέρουν ότι κάθε χρόνο εκείνη την εποχή με ψάχνουν και με περιμένουν. Με περιμένουν γιατί είναι συγκινητικό, αλλά έχω δει παιδιά να γεννιούνται, τις οικογένειες να μεγαλώνουν και αυτή η πρόσβαση που έχεις στους ανθρώπους σε αυτές τις χώρες δεν την έχεις πουθενά άλλου. Εδώ στο Λονδίνο, όπου και να βγω, δεν υπάρχει περίπτωση να πω σε κάποιον άγνωστο «μπορώ να μπω σπίτι σου» και να μου πει «ναι». Θα με πάρει για τρελή. Δηλαδή, ο κόσμος είναι πιο απόμακρος και καλά κάνει. Δηλαδή, είναι μια άλλη πραγματικότητα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ενώ σε αυτά τα μέρη οι πόρτες είναι ανοιχτές, οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί, είναι ζεστοί, είναι φιλόξενοι, δεν σε φοβούνται και σου δίνουν μια πρόσβαση την οποία δεν έχει τον άλλο. Λοιπόν, έχω αποκτήσει ορισμένους δεσμούς σε αυτή τη χώρα, τους οποίους τους έχω πολύ έτσι κοντά στην καρδιά μου και κάθε χρόνο τους σκέφτομαι και αισθάνομαι ότι πρέπει να γυρίσω. Και τα παιδιά τους θέλω να δω, που έχουν μεγαλώσει, θα τους πάω ρούχα, θα τους πάω τις φωτογραφίες τους από την περασμένη χρονιά. Και μόνο που βλέπω, ξέρετε, τη χαρά που τους δίνω, για μένα αξίζει όλο το ταξίδι. Οπότε, σε αυτά τα μέρη πιστεύω ότι πάντα όσο μπορώ να ταξιδεύω, θα συνεχίσω να πηγαίνω. Η άλλη χώρα η οποία με έχει κερδίσει και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναγυρίσω το συντομότερο, είναι η Κούβα. Για τον ίδιο λόγο, γιατί οι άνθρωποι εκεί είναι τόσο ανοιχτοί. Τα χρώματα είναι απίστευτα, η αρχιτεκτονική είναι... Νομίζεις ότι είσαι σε ένα θεατρικό σετ, όπου και να περπατάς. Αυτό το παλιό, το ερυπωμένο, με όλο το texture, ξέρετε, που έχουν οι τείχοι τους, τα χρώματα, τα οποία, οι τείχοι που ξεφλουδίζουν και οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τόσο ζεστοί και τόσο χαρούμενοι, είναι ένας παράδεισος για ένα φωτογράφο. Και επίσης η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Το να μπορείς να ξέρεις ότι μπορείς να ταξιδέψεις και να πας μόνος σου ή άντε με ένα φίλο σου και να ξέρεις ότι δεν θα κινδυνεύσεις. Στην Αιθιοπία πρέπει να σας πω που πήγα και την αγάπησα πολύ και είναι φανταστική χώρα, δεν αισθάνθηκα ασφάλεια. Εκεί δεν θα πήγαινα μόνη μου, ποτέ. Αλλά στα περισσότερα μέρη που πήγα και στη Καμπότζη και στο Λάος και στο Βιετνάμ και στην Κίνα, παντού αισθάνθηκα όμορφα. Η Κίνα ήταν λίγο πιο δύσκολη, γιατί ήμασταν περιορισμένοι στο πού μπορούμε να πάμε, με το ποιους μιλάς. Εκεί το καθεστώς είναι και διαφορετικό, είναι και πιο δύσκολο. Αλλά τι να σας πω, δηλαδή ο κόσμος είναι... Έχουμε έναν κόσμο πολύ ωραίο που αξίζει να τον ανακαλύψει κανείς. Και δεν χρειάζεται, ξέρετε, να ξοδέψει κανείς πολλά λεφτά για να ταξιδέψει. Μπορεί να ταξιδέψει κανείς με πολύ περιορισμένο budget. Αρκεί να υπολογίσει πού θέλει να πάει, πώς θέλει να πάει και να κινηθεί μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Εγώ όταν ταξιδεύω μένω σε πολύ 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 βασικά ξενοδοχεία, γιατί θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, θέλω να είμαι στην πραγματικότητα της καθημερινότητας των ανθρώπων και θεωρώ ότι το να πάω να κλειστώ
σε ένα τετράστερο, πεντάστερο ξενοδοχείο, αυτό με βγάζει από την πραγματικότητα αυτή. Οπότε σε γενικές γραμμές μένω σε σημεία που είναι βολικά, που μου δίνουν πρόσβαση στα μέρη στα οποία θέλω να φωτογραφίσω και επίσης είμαι πιο κοντά στους ανθρώπους εκεί. Τώρα, ιστορίες, ξέρετε, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Θα μου έρθει κάποια στιγμή κάτι θα σας πω, αλλά ιστορίες άλλο τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο μέρος που δεν έχετε επισκεφτεί και θα θέλατε, δηλαδή υπάρχει κάποιο, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, Μαργαρίτα, κάποιο μέρος που θέλεις να πας και δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής? Πάρα πολλά. Όπου και να μου λέγατε, εγώ θα έφευγα αύριο κιόλας. πολλά. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα μέρη αξίζουν να τα επισκεφτεί κανείς και βρίσκει ομορφιές και ωραίους ανθρώπους παντού. Και δεν χρειάζεται να πάει κανείς και πολύ μακριά, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν φωτογράφοι που έχουν κάνει φοβερές δουλειές φωτογραφίζοντας ένα συγκεκριμένο δρόμο της γειτονιάς τους επί 10 χρόνια. Δηλαδή, είναι ατελείωτες οι δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος στο να φωτογραφίζει και να βρίσκει δουλειά και να βρίσκει αντικείμενο. Εδώ είναι στη Νέα Υόρκη. Εδώ είμαστε πάλι στην Κάρπαθο. Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Άλλο ένα παράδειγμα. Αυτός ο κλόουν καθόταν σε αυτό το μπάγκο τουλάχιστον μια ώρα, γιατί μια ώρα ήμουνα εγώ εκεί και τον βρήκα εκεί, οπότε ήταν πολύ πριν από μένα. Και δεν κοιμήσει καθόλου. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν κοιμόταν, δεν κοιμόταν. Και είχαν περάσει διάφοροι άνθρωποι, τον είχα φωτογραφίσει μόνο του, από μπροστά, από τα πλάγια, από πίσω, διάφορους συνδυασμούς είχα κάνει. Και ξαφνικά μετά από μισή ώρα, τρία τέταρτα που ήμουνα εκεί, εμφανίζεται αυτό το παιδάκι, το οποίο τον πλησίασε. Στην αρχή στάθηκε στην άκρη του πάγκου. Και βρήκε τη δύναμη και το θάρρος να τον πλησιάσει και να πάει να κάτσει δίπλα του. Αλλά μόνο και μόνο το βλέμμα του, όταν βλέπεις πώς τον κοιτάει, με δέος, δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να φοβηθεί, να τον θαυμάσει, έτσι πολύ μεικτά συναισθήματα. Και για μένα αυτή ήταν η φωτογραφία. Εδώ είμαστε πάλι στην Ινδία. Χτυπάς την πόρτα και περιμένεις να βγει η οικοδέσποινα να σε, να σε υποδεχτεί. Λονδίνο. Brighton. Λονδίνο. Manchester. Λονδίνο. Κούβα. Νέα Υόρκη. Κούβα. Νέα Υόρκη.
Λονδίνο. Κούβα. Αθήνα. Κούβα. Κούβα. Ινδία. Λονδίνο. Κούβα. Αυτός ήταν ένας καλλιτέχνης, ήταν 103 χρονών καημένος, ο οποίος ήταν ετοιμοθάνατος. Είχε καρκίνο και τον περιμέναν δυστυχώς από μέρα σε μέρα. Και ήταν ο γείτονας ο οποίος τον πρόσεχε και με άφησε να μπω μέσα. Και ήταν το στούντιό του και όλα στο σπίτι του, οπότε βλέπετε στους στίχους όλες τις μπογιές και όλα τα... Οι συνθήκες βέβαια πάρα πολύ άσχημες. Και εδώ αριστερά κατάφερα να εντάξω και τον γείτονα και φίλο του μέσα στην εικόνα, ο οποίος τον φρόντιζε στις τελευταίες του μέρες. Ινδία, Λονδίνο, και Λονδίνο. Και λυπάμαι που αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία, είναι εντελώς τυχαία που είναι η τελευταία φωτογραφία. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για τα πρώτα. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικές ερωτήσεις, αν έχετε. Ιδάλλως μπορώ να συνεχίσω. Πολύ ωραία. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για το The Great Indoors. Ναι. Αν μπορώ. Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω. Είναι όλες οι φωτογραφίες πρώτον τραβηγμένες στη Κούβα και δεύτερον, ποιο ήταν το έναυσμα. Δηλαδή, πώς αποφασίσατε να το κάνετε. Το The Great Indoors είναι, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια δουλειά που έχω δημιουργήσει μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια, που είναι πορτρέτα εσωτερικού χώρου. Τι με ρωτήσατε, πώς προέκυψε? Ναι, ποια ήταν η αφορμή έτσι? Η αφορμή είναι ότι έχω την τάση να μπαίνω στα σπίτια των ανθρώπων. Απρόσκλητη. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα με δέχονται με πολύ ευγένεια και πολύ έτσι ζεστασιά. Και βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τον άνθρωπο στο δικό του το χώρο. Γιατί οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο σπίτι του ανθρώπου έχει κάποιο νόημα και κάποια σημασία. Και το να δημιουργείς πορτρέτα σε εσωτερικό χώρο, βρίσκω ότι είναι πλούσια. Είναι πλούσια σε νοήματα, σε πολλά πράγματα. Και προσπαθώ όσο μπορώ να φωτογραφίζω ανθρώπους στα σπίτια τους. Και έτσι έχει προκύψει αυτή η δουλειά, το The Great Indoors, με μια ποικιλία. Προσπαθώ να έχω και μια ποικιλία έτσι ηλικιακή. Από πολύ μικρά παιδιά, νεογέννητα. Νομίζω ότι η πρώτη φωτογραφία είναι ένα νεογέννητο παιδάκι στην Ινδία, που είναι μάλιστα μέλος μιας από τις οικογένειες τις οποίες επισκέπτομαι κάθε χρόνο. Και τότε ήταν 3 μηνών, τώρα είναι 7 χρονών. Και έτσι έχει προκύψει. Και είναι τις δουλειές τις οποίες έτσι αγαπώ πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό το ότι έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μια τρομερή οικειότητα, τουλάχιστον όλες οι φωτογραφίες, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι διαφορετικά περιβάλλοντα κλπ.
είναι καταπληκτικό το πόσο οικία αισθάνεται κανένας βλέποντάς τα, το οποίο σημαίνει ότι κάνετε και το κόσμο να αισθάνεται πάρα πολύ άνετα μαζί σας και το βρίσκω φανταστικό. Γιατί έχει πραγματικά καθώς. Είναι πολύ unobtrusive, δηλαδή η ματιά σας. Είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ γλυκός ο τρόπος που τους φωτογραφίζετε. Και... Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να σε εμπιστευτεί ο άλλος. Και θα σε εμπιστευτεί μόνο να του δείξει σεβασμό, αν δεν τον πιέσεις, αν είσαι ευγενής μαζί του και του δώσεις το χρόνο να σε δεχτεί και να σε συνηθίσει. Αυτές οι φωτογραφίες δεν βγαίνουν με το να μπεις στο σπίτι του άλλου, να βγάλεις 3 φωτογραφίες και να σηκωθείς να φύγεις μέσα σε 5 λεπτά. Αυτές οι φωτογραφίες θέλουν χρόνο, θέλουν σκέψη. Και εντάξει, δεν είναι όλες πετυχημένες, αλλά πιστεύω πως οι περισσότερες είναι. Και για μένα είναι σημαντικές, γιατί όπως σας είπα, δηλαδή, μου δίνει τρομερή χαρά το να περνάω ώρα με τους ανθρώπους που γνωρίζω σε αυτά τα μέρη. Είναι για μένα εξίσου σημαντικό με τις φωτογραφίες που θα βγάλω. Γυρίζεις πίσω με την καρδιά σου γεμάτη. Ευχαριστούμε που τα μοιράζεστε μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που τα βλέπετε και τα εκτιμάτε. Να είστε καλά. Και σας λέω, είναι κάτι το οποίο στο δικό μας κόσμο δεν το κάνεις εύκολα. Δηλαδή και στην Ελλάδα που λέει ο λόγος, που στην Ελλάδα είμαστε ανοιχτή κοινωνία, αλλά όχι τόσο. Δεν μπορείς εύκολα να μπεις στο σπίτι ενός αγνώστου και να κάτσεις μαζί του. Ακόμα στα νησιά, ναι κοπέλα μου, έλα και τα λοιπά, θα μπεις, θα σε κεράσουν ένα τσιπουράκι ή θα πιεις έναν καφέ. Αλλά και πάλι, δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ στην Αγγλία, δε καθόλου. Άννα, συμφωνείς? Ναι, ναι. Πολύ δύσκολο. Πολύ. Και εγώ να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Πρώτα να βάλω κι εγώ κάτι για την Ινδία. Δεν έχω πάει. Είναι και εμένα ένα πολύ έτσι όνειρο που θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ. Αλλά επειδή έχω έρθει σε πολλούς εδώ, σαν παρέα, ναι. Νομίζω ότι οι Ινδοί μοιάζουν. Είναι της οικογένειας όπως είμαστε κι εμείς. Δηλαδή έχουμε πολύ οικογενειακό. Δηλαδή εγώ βλέπω σαν να είναι μια ελληνική τυπική οικογένεια. Και οι Ινδοί, ναι. Δηλαδή μαζεύονται τις Κυριακές για να φάνε. Είναι έτσι, ζωηρή, τους αρέσει το φαγητό. Αρώμια φαγητά έχουμε, όχι τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων έχουμε. Οπότε νομίζω ότι ίσως και γι' αυτό σας τραβάει τόσο πολύ η Ινδία, γιατί πραγματικά είναι από όλους τους λαούς, νομίζω, που έχω και εγώ γνωρίζει, γιατί λίγο ψηλό ταξιδεύω, νομίζω η Ινδία είναι πιο πολύ σε εμάς, πιο κοντά σε εμάς, σαν συγγραφία. Ναι, ναι, και είναι έτσι. Ναι. Ναι, είναι ζεστοί άνθρωποι, είναι της οικογενείας, αυτό που λέτε. Ναι, είναι πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αν τον αποφασίσετε να κάνετε ένα ταξίδι, ναι. Φωτογραφικό ταξίδι, δηλαδή ναι. Θέλετε να πάτε και να τραβήξετε φωτογραφία, πώς το οργανώνετε? Ψάχνετε να δείτε άλλους που έχουν τραβήξει φωτογραφίες για αυτό το μέρος? Έχετε βάλει στόχο ότι εγώ θέλω να πάω σε 3-4 μέρη από αυτά που βλέπω? Πώς το οργανώνετε φωτογραφικά? Εξαρτάται. Αν ταξιδεύω μόνη μου, τότε το ψάχνω, βρίσκω 4-5 μέρη τα οποία θεωρώ ότι θα έχουν ενδιαφέρον φωτογραφικό και οργανώνω το ταξίδι μου γύρω από αυτά. Από εκεί και πέρα όμως είμαι ανοιχτή στο... Έχω ένα πρόγραμμα λίγο ελαστικό, δηλαδή όταν φτάνω εκεί, πολλές φορές ξέρετε τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζεστε. Όπως όλα τα ταξίδια, ούτε ακριβώς. Οπότε προσπαθώ, ξέρετε, να προσαρμόζω το πρόγραμμά μου ανάλογα με το ότι βρίσκω. Πολλές φορές βρίσκεις κάτι το οποίο το θεωρείς απίθανο και δεν θες να φύγεις. Οπότε έτσι το πρόγραμμα είναι λίγο... αλλάζει καθημερινά. Όταν κανονίζω ταξίδια με φωτογράφους, τα εργαστήρια αυτά, τα workshops, είναι πολύ καλά οργανωμένα, δηλαδή και δεν αλλάζει καθόλου το πρόγραμμα. Από την αρχή μέχρι το τέλος ξέρουμε ακριβώς πού θα πάμε, πού θα φάμε, πού θα κοιμηθούμε, τι ώρα. Είναι, δηλαδή έχουμε πρόγραμμα με την ώρα, κάθε μέρα. Πολύ συγκεκριμένα μέρη πάμε, τα οποία τα έχουμε δει, τα έχουμε χτενίσει, τα έχουμε δοκιμάσει. Είναι όλα πολύ ψαγμένα, οργανωμένα, με
με ντόπιους επιτόπου εκεί που μας περιμένουν, είναι εντελώς άλλο πράγμα. Όταν ταξιδεύω μόνη μου, είναι εντελώς άλλο πράγμα επίσης. Και σας βοηθάει το ότι μιλάτε τόσες ξένες γλώσσες, δηλαδή φαντάζομαι ότι... Κοιτάξτε, ναι και όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα του ανθρώπου για να επικοινωνήσεις. Σε αυτά τα μέρη, Αιθιοπία, Ινδία, Βιετνάμ, δεν μιλάω καμία γλώσσα. Δηλαδή και οι άνθρωποι οι περισσότεροι δεν μιλάνε καν αγγλικά. Αλλά η γλώσσα του σώματος μιλάει πολύ πιο δυνατά. Και νομίζω ότι μπορεί να σε καταλάβει ο άλλος χωρίς να μιλάς τη γλώσσα του. Όπως επίσης και εγώ τους καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν μπαίνεις σε συζητήσεις με τρομερό βάθος, αλλά πάντως παίρνεις πολύ έτσι έντονα μηνύματα και παίρνεις μια καλή γεύση της καθημερινότητας. Φαίνεται αυτό, τις φωτογραφίες. Ναι, ναι. Μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι. Θέλει να κάνει και ο Κώστας μια ερώτηση. Ναι. Συγγνώμη Κώστα, λίγο πριν κάνεις την ερώτηση, έχω ένα μήνυμα να μεταφέρω από την κυρία Σαριλάκη στη Μαργαρίτα. Πολύ ωραίες φωτογραφίες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πιο πριν έλεγε, μου αρέσει ιδιαίτερα που σχετίζεστε με τους ανθρώπους που φωτογραφίζετε. Τις έκανε, ξέρεις, αυτός ο συσχετισμός. Ναι, είναι, δεν ξέρω, ξέρετε, είναι θέμα του ανθρώπου. Ο κάθε ένας μας είναι διαφορετικός, αλλά για μένα είναι εξίσου σημαντικό η επαφή που έχω με τους ανθρώπους που φωτογραφίζω, είναι εξίσου σημαντική με την φωτογραφία την ίδια που θα πάρω. Δηλαδή το ένα χωρίς το άλλο για μένα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Mm-hmm. Οπότε, ναι. Ωραία. Από ό,τι Κώστα, κάνει και εσύ την ερώτηση. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχες εικόνες είδαμε. Η ερώτηση δικιά μου έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο, αλλά εγώ θα την κάνω λίγο πιο εξειδικευμένη. Δηλαδή, είδαμε φωτογραφίες από Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Coney Island, Ελλάδα, Αθήνα. Φαίνεται από τις φωτογραφίες ότι υπάρχει μια άλλη είδους προσέγγιση από εσάς προς τους φωτογραφιζόμενους. Και εννοώ ότι είναι άνθρωποι που είναι εξαιρετικά πιθανό να τους γνωρίσετε, να τους ξαναδείτε. Να. Σε αντίθεση με αυτό που μας περιγράψατε, που πάτε σε μια χώρα και αποκτά δικαιότητα, πλησιάζεται κοντά, μπαίνετε στα σπίτια. Αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα στο, ας πούμε, δυτικό κόσμο όταν φωτογραφίζουμε σήμερα? Πιστεύετε ότι είναι πιο δύσκολο αυτό το πράγμα? Και μήπως τελικά αυτή η φωτογραφία στην Αθήνα, στην Ομόνοια, με τον κύριο που σηκώνει το χέρι του αντιδρώντας, είναι μια αντίδραση που συναντάμε πολύ πλέον στο δυτικό κόσμο? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η αντίδραση του κόσμου είναι μέρα με τη νύχτα. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα. Βέβαια, εγώ στην Ελλάδα όταν έζησα εκεί από το 14 μέχρι το 16, εγώ θεώρησα ότι ήταν και λίγο, ο κόσμος ήταν επικραμμένος και ταλαιπωρημένος λόγω της κρίσης και ίσως το έπαιρνε στραβά περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Αλλά σε γενικές γραμμές και εδώ στην Αγγλία και στην Αμερική, ο κόσμος αντιδρά πολύ περισσότερο από ό,τι αντιδράει στην Ασία. Στην Ασία δεν αντιδρούν καθόλου. Να φανταστείτε στην Κίνα που ήμουνα τον Οκτώβριο πέρυσι, με αγκάλιαζαν για να με ευχαριστήσουν που τους είχα βγάλει φωτογραφία. Δηλαδή οι γονείς έτρεχαν να με ευχαριστήσουν που έβγαλα το παιδί τους φωτογραφία. Που γύρισα μετά στο Λονδίνο και την επομένη βγήκα στο Oxford Circus να βγάλω μια φωτογραφία και φωτογράφησα ένα παιδάκι που φώναζε στη μαμά του και ήρθε η αστυνομία και μου είπε ότι αυτό να μην το ξανακάνετε. Τους λέω, γιατί, είμαι σε δημόσιο χώρο. Μου λένε, όχι, μου λέει, δεν κάνει και τα λοιπά. Λέω, μήπως, λέω, έχουμε χάσει κάθε μέτρο πλέον. Γιατί αυτή η ιστερία που έχει κανείς εδώ πέρα, το να μην φωτογραφίζεις, λέω, okay, αλλά υπάρχουν και όρια. Αλλά υπάρχει τρομερή διαφορά μεταξύ του δυτικού κόσμου. Και, ναι, δηλαδή... Φαίνεται και από την εικόνα σας αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι λίγο πιο καθαρή street στα μέρη που έχετε ζήσει, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δικιά μου ματιά, και πιο δρόμος ταξιδιωτική και μια μεσότητα προς το πρόσωπο πολύ καλύτερη, στο ναι, πιο ισχυρή τουλάχιστον. Σε αφήνουν να τους πλησιάσεις πολύ περισσότερο. Ναι. Εντάξει, το έχω βιώσει και εγώ αυτό και ήθελα να δω αν φταίω εγώ σε αυτό.
Όχι. Και είμαι εγώ προκατελημένος με το τι συμβαίνει στην Αθήνα ή είναι γενικότερο το τι αντιμετωπίζουμε. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω και εγώ κάτι όταν τελειώσει, Κώστα. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Τελείωσε. Έλα, λέει, ρώτησε, ναι. Καλησπέρα και πάλι. Ήθελα να ρωτήσω, είπατε από την αρχή ότι σας ενδιαφέρει ο άνθρωπος και φαίνεται ξεκάθαρα, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Δεν σας ενδιαφέρει το τοπίο, δεν σας ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική. Εγώ είδα όμως εκεί, ας πούμε, στην Κούβα, αυτή η χώρη, η τόσο όμορφη, σας τραβήξανε ποτέ να κάνετε κάποιο κλικ χωρίς ανθρώπινη παρουσία, να τους αποτυπώσετε και ας μην επιλέξετε να τους δείξετε. Σπανίως, να σας πω την αλήθεια. Σπανίως. Και άμα βρω έτσι ένα μέρος το οποίο μου αρέσει πολύ, θα περιμένω να εμφανιστεί κάποιος. Ή έστω μία γάτα, ένα σκύλος. Μιλάω πιο πολύ για τους εσωτερικούς χώρους, που εκεί έχουν χαρακτήρα του ανθρώπου που μένει μέσα. Δηλαδή, ακόμα και να μην είναι ο ίδιος άνθρωπος, κάτι δίνει από τον άνθρωπο που μένει εκεί. Βέβαια. Σωστά. Σωστά. Σπάνια. Η απάντηση είναι σπάνια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ. Έχουμε και άλλη μία ερώτηση. Πόσο editing κάνετε μετά τις λήψεις? Πόσο? Editing. Πόσο δηλαδή επεξεργάζεστε τη φωτογραφία? Όσο λιγότερο γίνεται. Έχω έναν κανόνα. Έτσι και μια φωτογραφία θέλει πάνω από 2-3 λεπτά editing, για μένα είναι κακή φωτογραφία, δηλαδή δεν έχει πάρθει σωστά. Χρησιμοποιώ μόνο το Lightroom. Ντρέπομαι να σας πω, αλλά θα σας το πω, ότι δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω το Photoshop. Αρνήθηκα να το μάθω από την αρχή, γιατί κατά κάποιο τρόπο ήταν ενάντια της φιλοσοφίας μου για τη φωτογραφία, γιατί θεωρώ ότι μια φωτογραφία δεν πρέπει να χρειάζεται επέμβαση πέρα από αυτό που θα έκανε κανείς ένα σκοτεινό θάλαμο. Δηλαδή να διορθώσεις λίγο το φωτισμό, λίγο το χρώμα, λίγο αυτό, αλλά τίποτα περισσότερο. Οπότε σε γενικές γραμμές πάνω από 3-4 λεπτά δεν κάνω. Την ίδια αντίληψη, πεποίθηση έχετε και για το κροπ, που κάποιοι κροπάρουν. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι όσο λιγότερο κροπάρεις, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, μια φίλη της προάλλες μου έλεγε, ξέρεις, μου λέει, πάντα έχω πολύ άδειο χώρο στις φωτογραφίες μου και πρέπει να τις κροπάρω. Της λέω, τότε κάνει δύο βήματα μπροστά. Αν θεωρείς ότι πρέπει καλύτερα να χρησιμοποιείς τα πόδια σου παρά να κροπάρεις τη φωτογραφία. Πρέπει να πλησιάσεις. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις, τόσο πιο έντονη, σωστή είναι η λήψη σου. Μην το κάνεις μετά. Δηλαδή, το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ το ίδιο. Το κροπάρισμα θεωρώ ότι είναι απαραίτητο πολλές φορές για να διορθώσεις ορισμένες ατέλειες. Δηλαδή, να καθαρίσεις τα άκρα. Τα άκρα είναι πολύ σημαντικά στη φωτογραφία, να είναι καθαρή το κάδρο σου. Αν υπάρχουν κάποια στοιχεία στην άκρη τα οποία τραβάνε την προσοχή, αυτά πρέπει να φύγουν. Συμφωνώ. Αλλά το να ξεκινήσεις από α και να καταλήξεις σε ω για να δημιουργήσεις μια άλλη εικόνα, πιο έντονη, πιο σωστή, θεωρώ πως είναι λάθος. Αυτή η νέα τάση που βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, μία αναβίωση, θα έλεγα, του πικτοριαλισμού με θολές φωτογραφίες, πολλή επεξεργασία στο Photoshop, Lightroom, δεν ξέρω σε ποιο άλλο πρόγραμμα, έντονα contrast, μαύρα σημεία, πάρα αρκετά και όλα αυτά προσδιόριστο. Σας βρίσκει σύμφωνη? Κοιτάξτε, από αυτά που έχουμε δει, έχω πάρει απάντηση, αλλά θέλω τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι με βρίσκει σύμφωνη, γιατί πιστεύω ότι Δεν είναι κάτι που με εκφράζει προσωπικά καθόλου. Δεν φαντάζομαι ότι θα δείτε τέτοια δουλειά σε μένα ποτέ, και αν τη δείτε να ανησυχήσετε. αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος, ξέρετε, έχει τη δικιά του ματιά και εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Και υπάρχει χώρος για
πάρα πολλές διαφορετικές τάσεις και πιστεύω ότι επίσης, επειδή πολλά έχουν γίνει και ξαναγίνει και τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί και έχουμε λίγο κορεστεί με πάρα πολλές εικόνες, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κάτι καινούριο, να δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό, το οποίο θα τους κάνει να διαφέρουν από τους υπόλοιπους. Υπάρχει χώρος γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που τα εκτιμούν και τους αρέσουν και έχει την αξία του. Εγώ δεν θέλω να απορρίψω τίποτα, απλώς δεν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει εμένα. Αλλά πιστεύω ότι όλα είναι θεμητά και όλα είναι, πρέπει να γίνονται και να δοκιμάζονται. Και είναι μια εξέλιξη επίσης της φωτογραφίας. Εγώ είμαι πολύ κλασική κατά κάποιο τρόπο και το δέχομαι αυτό, αλλά είναι και η ανατροφή μου τέτοια, όπως λέμε, ναι. Κουβαλάς μέσα σου πολλά. Ακριβώς. Ναι, οπότε, εντάξει, εγώ δεν με εκφράζει, αλλά δεν θα το απορρίψω. Mm-hmm. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο project, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση, γιατί πολλοί φίλοι εδώ, οι περισσότεροι έχουν εστιάσει λίγο στο χρώμα. Και θα ήθελα να μου πεις, Μαργαρίτα, κάποιους αγαπημένους σου φωτογράφους σύγχρονους, στη σύγχρονη φωτογραφία, σε παγκόσμιο στερεώμα, δεν είναι ανάγκη να αναφερθείς σε Έλληνες, που αγαπάς για αυτό το χρώμα και για τη διαχείριση του χρώματος που κάνουν. Όχι μόνο τη σύνθεση, αλλά και το χρώμα, όπως το επεξεργάζονται. Ναι, από τους πολύ αγαπημένους μου φωτογράφους είναι καταρχήν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλληνας, δικός μας άνθρωπος, ο οποίος έκανε πολύ ασπρόμαυρο, αλλά το χρώμα του είναι εξαιρετικό. Έχει μια καταπληκτική ματιά, έχει μια πολύ ευαίσθητη ματιά και μεγάλη ευαισθησία σαν άνθρωπος. Και θεωρώ ότι η δουλειά του είναι πολύ σημαντική και να την ψάξετε, να την κοιτάξετε. Όπως επίσης άλλος Έλληνας από την Αμερική είναι ο Κώστας Μάνος, ο οποίος επίσης και αυτός έκανε πολύ ασπρόμαυρο και η τελευταία του δουλειά είναι έγχρωμη και είναι πάρα πολύ ωραία επίσης. Ο Άλεξ Βέμπ μου αρέσει πάρα πολύ για χρώμα. Έχει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Όχι, είναι τόσο πολύ. Τι να σας πω. Μ' αρέσουν πάντως πάρα πολύ και οι κλασικοί φωτογράφοι με ασπρόμαυρο. Δηλαδή ο Έλιοτ Ερουιτ για μένα από τους πολύ αγαπημένους μου φωτογράφους. Γιατί έχει και πολύ χιούμορ στις φωτογραφίες του, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τι να σας πω. Τώρα κολλάει το μυαλό μου. Να κατευθύνω λίγο εγώ τη συζήτηση. Από γυναίκες φωτογράφους, ποιες είναι οι αγαπημένες σας? Γυναίκες φωτογράφους, έχετε δίκιο, άντρες σας είπα. Δεν πειράζει, απλά... Όχι, έχετε πολύ δίκιο. Εδώ τα γένια μας. Δεν το συνειδητοποίησα. Γυναίκες, η Lesvos μου αρέσει πάρα πολύ. Πάλι ασπρόμαυρη όμως. Η Μέιερ, η οποία και αυτήν η δουλειά είναι καταπληκτική. Βέβαια, η ιστορία πίσω από τη δουλειά της, άλλοι λένε ότι είναι ίσως καλύτερη από τη φωτογραφία της, αλλά εγώ δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι στο χώρο της φωτογραφίας δρόμου έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι κρίμα που η ίδια δεν χάρηκε τη δόξα της. Αλλά είναι από τις πάρα πολύ καλές φωτογράφους. Η Arbus μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Η Sally Mann. Είναι πάρα πολλές. Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο να δούμε και το επόμενο project. Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πάω. Πού να σας πάω? Θέλουμε να κλείσουμε με χαρά, οπότε άφησε το Λονδίνο στο τέλος. Λοιπόν, θα αφήσω το Λονδίνο στο τέλος ακριβώς και θα σας πάω στη Λέσβο. Και θα τελειώσουμε με το Λονδίνο. Mm.
Λοιπόν, έχω προσπαθήσει να βάλω τις φωτογραφίες λίγο με σειρά άφιξης, όπως φτάναν οι βάρκες και μετά η πρόσβασή τους στη Μόρια και η εγκατάστασή τους εκεί. Εδώ ήταν ο Ai Weiwei. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίσατε. Εδώ δεξιά. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε, ήταν και στις ειδήσεις οι ντόπιες που βοηθούσαν. Ναι, ναι. Όπως μας είπες νωρίτερα, στον πρόλογο έτσι, της παρουσίασης, αυτή η δουλειά ήταν η πιο, να το πω, τραυματική για εσένα. Σε στιγμάτισε σαν προσωπικότητα, άλλαξε τη ζωή σου με κάποιο τρόπο. Θες λίγο να μας πεις όσο μας δείχνεις το υλικό, την εμπειρία σου? Ναι, ναι, πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα την πρώτη φορά δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτά που θα έβλεπα. Και υπήρχαν στιγμές που μου ήταν αδύνατο να φωτογραφίσω, δηλαδή, με αυτά που έβλεπα. Εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, εδώ ήταν φτάνοντας στη Μόρια. Έβλεπες αυτό το πράγμα. Welcome to prison. Ναι. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία η οποία εξελίσσεται μπροστά σου. Ένας ανθρώπινος πόνος ατελείωτος. Άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι, έχουν αφήσει τα πάντα πίσω τους. Τα μόνα τους αντικείμενα χωράνε μέσα σε ένα τσαντάκι, το οποίο κουβαλάνε μαζί τους. Άρρωστοι, νέοι, μωρά, δηλαδή σε άθλια κατάσταση. Και αν κάτσετε και μιλήσετε μαζί τους, όλοι έχουν μια ιστορία ξεχωριστή. Μορφωμένοι άνθρωποι, γιατροί, οδοντίατροι, οι οποίοι μήνες ταξιδεύανε με τα πόδια, με άλογα, κολυμπώντας. Δηλαδή το τι ακούς και το τι βλέπεις και όλα αυτά γιατί θέλουν μια καλύτερη και ασφαλή ζωή για την οικογένειά τους. Το οποίο όλοι το θεωρούμε δεδομένο, έτσι. Αλλά δεν είναι δεδομένο για πάρα πολύ κόσμο. Εδώ ήταν μέσα στο κέντρο, στη Μόρια, στο σημείο που γινόντουσαν οι καταγραφές, όπου
μαζευόντουσαν όλοι με το που φτάνανε, γιατί έπρεπε να πάρουν χαρτιά. Οι περισσότεροι δεν είχαν χαρτιά, δεν είχαν διαβατήρια, δεν είχαν τίποτα. Λοιπόν, τους δίνανε ένα εισιτήριο, έναν αριθμό και έπρεπε να παρουσιαστούν κάποια στιγμή με τον αριθμό για να πάρουν για να γίνει η καταγραφή της οικογένειας. Αυτοί οι αριθμοί πάρα πολύ γρήγορα, όπως μπορείτε να φανταστείτε, πουλιόντουσαν 50 και 100 ευρώ ο αριθμός. Γιατί όλοι θέλανε, τότε ακόμα τα σύνορα ήταν ανοιχτά και θέλανε να φύγουν το συντομότερο δυνατόν από τη Λέσβο για να πάνε στην Αθήνα και να, μετά να πάνε προς τα σύνορα. Οπότε η αστυνομία έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο να ελέγξει τα πάντα, να μπορέσει να τους μαζέψει. Εμφανιζόταν ένας της οικογένειας για να καταγράψει όλη την οικογένεια και η υπόλοιπη οικογένεια ήταν στα χωράφια στους ελαιώνες να περιμένει, οπότε προσπαθούσαν να τους μαζέψουν όλους. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί κυρίως κανένας δεν μίλαγε την ίδια γλώσσα. Και αυτή η επιγραφή έχει ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο περιγράφει ακριβώς αυτό που σας λέω, που προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να είναι όλοι πάντα μαζεμένοι και να έχουν ένα εισιτήριο. Αυτές ήταν οι ουρές στο κέντρο καταγραφής. Και τα βλέπετε τα τους αριθμούς κρατάνε. Τα εισιτήρια, ναι. Ακριβώς. Και ήταν όντως τραυματική εμπειρία, γιατί δεν είχα ξαναζήσει τέτοιες σκηνές. Και όταν γύρισα στην Αθήνα μετά από 5 μέρες, 6 στη Λέσβο, πρέπει να σας πω ότι κάθισα σπίτι και έβλεπα τις φωτογραφίες που είχα τραβήξει και έκλαιγα. Mm. Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό που θα έβλεπα. Και επίσης αυτό που έλεγα και πριν, ότι όσο κάθεσαι και μιλάς με τους ανθρώπους και ακούς του καθενός την ιστορία, σε αγγίζει περισσότερο. Δεν έχεις αυτή την απόσταση ασφάλειας που μπορείς να κρατήσεις και συναισθηματικά να μην το αφήσεις να σε αγγίξει. Όταν κάθεσαι και πλησιάζεις τον άλλον, γίνεσαι πολύ πιο ευάλωτος. Και εμένα με είχε αγγίξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και υπέφερα πολύ. Αλλά βέβαια αυτό κιόλας με οδήγησε στο να θέλω να επιστρέψω και να συνεχίσω. Και επί 2 χρόνια που ήμουνα στην Αθήνα, με αυτό ασχολήθηκα. Αυτές ήταν οι ουρές για να πάρουν για να φάνε. Μια ομάδα εθελοντών από την Αγγλία πήγαινε από νησί σε νησί για να διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους. Mm. Τα παιδάκια που δίνανε ζωή είχανε κλέψει το σκουπίδο τενεκέ και προσπαθούσε η καθαρίστρια της Μόριας να τους πιάσει για να τους τον πάρει πίσω. Μέσα στις σκηνές. Και θεωρώ ότι το ότι είμαι γυναίκα ήταν πιο εύκολο για να μπορέσω να πλησιάσω ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Ας πούμε, εδώ αυτή ήταν μια οικογένεια μουσουλμάνων, οι άντρες ήταν απ' έξω. Μου επέτρεψαν οι άντρες τους να μπω στη σκηνή και να τις φωτογραφήσω, αν και οι ίδιες δεν θέλανε να δείξουν τα πρόσωπά τους. Αλλά πιστεύω πως αν ήμουν άντρας δεν θα μου είχαν επιτρέψει. Δεν θα με άφηναν. Εδώ ήταν η σκηνή των Αφρικανών.
τρομερή διάκριση, δεν μπορώ να σας περιγράψω, και μεταξύ τους δηλαδή. Ήταν shocking. Και πίσω από αυτά που βλέπετε, από αυτά τις κουβέρτες, είναι τρία κρεβάτια, τρία επίπεδα. Είναι ένα από τα πράγματα που ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά αυτή η διαδικασία επηρεάζει καθόλου στο να αλλοιωθεί κάποιο η προσωπική κουλτούρα, αλλά τελικά μου απαντήσατε ότι καθόλου. 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 Η κάθε σκηνή έδειχνε ξεκάθαρα το background του κάθε ανθρώπου. Αυτές είναι οι τελευταίες φωτογραφίες. Διαλέγω να τελειώσω με αυτές, γιατί για μένα αυτή η ιστορία έχει ένα θετικό και αρνητικό τέλος. Μπορεί κανείς να διαλέξει τι τέλος θέλει να δώσει, βέβαια. Αυτή είναι η φωτογραφία του νεκροταφείου της Μυτιλίνης, όπου είχαν αρχίσει να θάβουν τους πρώτους νεκρούς. Και βλέπετε μπροστά είναι ένας ορθόδοξος τάφος και από πίσω βλέπετε αυτές τις πλάκες, είναι όλοι οι πρόσφυγες θαμμένοι με απλώς έναν αριθμό και άντε να έχει και μια ημερομηνία πάνω, τίποτα άλλο. Βέβαια, όταν τα νούμερα άρχισαν να μεγαλώνουν και καταλάβαν ότι η θρησκεία τους δεν τους επιτρέπει να τους βγάλεις, αποφάσισαν ότι έπρεπε να δοθεί μια άλλη λύση και τους δώσανε ένα οικόπεδο έξω από τη Μυτιλίνη, όπου άρχισαν να θάβουν εκεί τα θύματα, τα οποία είναι αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι ένα τραγικό τέλος σε αυτή την ιστορία, το οποίο το έχουμε δει και έχουμε ακούσει ατελείωτες ιστορίες. Και ιδίως όταν κοιτάτε τις ταφόπλακες αυτές και βλέπετε ότι το 80% είναι ηλικίες κάτω των 20 ετών και αρχίζουν από 2, 3, 4, 5. Νέοι άνθρωποι, παιδιά, ατελείωτα, δηλαδή είναι ένα δράμα. Και μετά, για μένα, το πιο θετικό τέλος είναι αυτή η εικόνα, η οποία δείχνει ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Τα παιδιά μας δίνουν χαρά, έχουν εφευρετικότητα, έχουν ζωή, έχουν αισιοδοξία και έχουν δημιουργήσει ένα μπαλόνι από ένα γάντι. Και βρίσκουν χαρά μέσα από μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αλλά αυτό νομίζω ότι μας διδάσκει και πάρα πολλά πράγματα. Και για μένα αυτή είναι η τελευταία φωτογραφία. Συγκλονιστικό. Και θεωρώ ότι χρωστάμε πάρα πολλά στις νεότερες γενιές και αξίζουν πολύ περισσότερα από ό,τι θα τους αφήσουμε. Τους αφήνουμε ένα κόσμο πολύ δύσκολο. Και να περάσουμε σε πιο ευχάριστα. Ή αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Έχετε κάποιες ερωτήσεις, παιδιά, για να προχωρήσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί τώρα βάρνε πολύ το κλίμα, αλλά δεν πάβει όμως να είναι ένα μέρος της πραγματικότητας. Και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει αυτή η πραγματικότητα και θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα.
εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Αυτές τις φωτογραφίες έτσι όπως τις είδα τραβηγμένες στο ασπρόμαυρο, αν δεν μου έλεγε κάποιος ότι είναι τραβηγμένες το 2015, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μιας άλλης παλιότερης εποχής, Δωροθέα Λάγκ, στην κρίση της Αμερικής. Δηλαδή, τελικά η κρίση είναι, δεν έχει ημερομηνίες. Δηλαδή, πραγματικά βλέπεις τον ίδιο πόνο και τον ίδιο, την ίδια έτσι δυστυχία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σωστά. Δηλαδή, η φωτογραφία αυτή με τη μαμά πρέπει να ήταν, βέβαια ήταν λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία και το παιδάκι, εκείνο το πορτρέτο, πολύ Δωροθέα Λάγκ. Δηλαδή, θα μπορούσε να ήταν μια πολύ άλλη εποχή. Και όχι σωστό. Το 2015. Σωστό. Πολύ σωστό. Να περάσουμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, οι φωτογραφίες που θα δείτε είναι από το Ascot. Και Άννα, δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Ascot. Ε? Έχω πάει, ναι. Έχω και εγώ φωτογραφίες. Φωτογραφίζεις? Ναι, έχω φωτογραφίες. Καταρχήν, είμαι λάτρης των καπέλων. Φοράω και εγώ καπέλο, γενικώς, όχι μόνο στο Ascot. Γενικώς, μου αρέσει το καπέλο. Οπότε, λοιπόν, το Ascot είναι... νομίζω ότι θα τις εκτιμήσεις. Έχω δει αρκετές δικές σας, είναι εξαιρετικές. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είναι στο τρένο πηγαίνοντας το Ascot. Τι. Α. Μαργαρίτα, ναι. Νομίζω να εξηγήσεις λίγο για κάποιους που δεν ξέρουν το έθιμο που γίνεται κάθε χρόνο στο Ascot και τον dress code και τα λοιπά, να εξηγήσεις. Λοιπόν, ναι, το Ascot είναι υποδρομίες οι οποίες γίνονται κάθε Ιούνιο εδώ στο Λονδίνο, δηλαδή στο Λονδίνο, είναι στο Ascot βασικά που είναι εκτός Λονδίνου περίπου, μία ώρα με το τρένο, 45 λεπτά. Οι οποίες εξελίσσονται σε διάρκεια 5 ημερών, νομίζω από Τρίτη μέχρι Σάββατο ή Κυριακή, όχι Σάββατο, δεν θυμάμαι, κάθε μέρα από το μεσημέρι μέχρι το αργά το απόγευμα, και γίνονται υποδρομίες και κανείς βέβαια στοιχηματίζει κτλ. Αλλά είναι ένα κοινωνικό γεγονός, όπου κανείς πίνει, τρώει, βρίσκεται εκεί με τους φίλους του, αλλά υπάρχει και ένα πολύ αυστηρό dress code σύμφωνα σε ποια ζώνη βρίσκεσαι. Υπάρχουν δύο ζώνες, η ζώνη, η Royal Enclosure, όπως τη λένε, όπου το dress code είναι πολύ πιο αυστηρό και πρέπει να είσαι μέλος του Ascot για να μπορέσεις να έχεις access σε αυτή τη ζώνη. Και το υπόλοιπο κομμάτι που είναι, που επίσης υπάρχει ένα dress code, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρό, αλλά πάντα πρέπει να φοράς καπέλο, πρέπει να φοράς και οι γυναίκες και οι άντρες, πρέπει να φοράνε σακάκια, γραβάτες, υπάρχει πολύ, τα τυραντάκια απαγορεύονται, πρέπει οι ώμοι να είναι καλυμμένοι κτλ. Και βέβαια, όπως συνηθίζεται εδώ στην Αγγλία, ο κόσμος πίνει αρκετά. Και όταν λέω αρκετά, λέω αρκετά. Λοιπόν, και αυτό... έχει σαν αποτέλεσμα... το δείτε και στις φωτογραφίες. Χαλαρώνουν,
και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για μένα το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι βλέπεις πόσο αυτοί οι άνθρωποι ακόμα εκτιμούν και σέβονται τα έθιμα, τα οποία σε πάνε πίσω κάτι δεκαετίες, και αυτά τα έθιμα ξαφνικά τα βλέπεις σε μια σημερινή πραγματικότητα, με τα κινητά, με τα ποτά, με τη χαλαρότητα, αυτά που πετάνε τα παπούτσια τους και πετάνε τα πάντα και αυτά. Και αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί κάποιες εικόνες οι οποίες για μένα είναι πολύ χιουμοριστικές και πολύ ενδιαφέρουσες και μοναδικές. Γιατί δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πουθενά άλλου στον κόσμο. Τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ. Οπότε γι' αυτό για μένα ήταν έτσι ένα πολύ ευχάριστο event να φωτογραφίζω κάθε χρόνο και δυστυχώς φέτος δεν θα έχω τη χαρά, γιατί τα έχουν ακυρώσει όλα. Εδώ παίρνουν τα στοιχήματα. Αυτή η φωτογραφία, δεν ξέρω, έχετε δει το My Fair Lady, το έργο, θα το έχετε δει. Ναι. Αυτή η προηγούμενη φωτογραφία μου θύμιζε πάρα πολύ τη σκηνή που φώναζε. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει. Συγγνώμη. Και στο τέλος της ημέρας έχουν ένα sing-along, όπου μαζεύονται όλοι και τραγουδάνε. Και συνεχίζουν και πίνουν βέβαια. Τραγουδάνε το «We will meet again», που τραγουδάνε που είπε και η Βασίλισσα της προάλλες. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι σας κράτησα πάρα πολύ ώρα. Όχι, το απολαύσαμε και το τέλος ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί είχε βαρύνει λίγο κάπου στη μέση. Καλά, βέβαια. Ναι. Ωστόσο, εδώ μου λένε για τα προηγούμενα. Ευχαριστούμε η Αριστεία Μπουλουξή, ευχαριστούμε για την αποτύπωση της σκληρής πραγματικότητας με γλυκιά και αντικειμενική ματιά.
Και τρυφερή. Και τρυφερή, λέει η λουλουδιά. Πολύ τρυφερότητα. Ναι. Και αλήθεια, πολύ αλήθεια. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαργαρίτα, μπορώ να συστήσω κάτι? Βέβαια. Επειδή ζήσατε στη Μόιρα, υπάρχει μια ποιητική συλλογή που δημιουργήθηκε ακριβώς, θα πω τον τίτλο, θα το γράψω. Νομίζω ότι θα το αγαπήσετε αυτό το έργο. Γεννήθηκε ακριβώς τα χρόνια που ήσασταν εσείς, 14, είπατε 15, ναι, εκεί. Ναι. Από ένα νέο δημιουργό, τον Χρήστο Μαρτίνη. Εμένα με συγκλώνησε, όπως με συγκλώνησαν και οι φωτογραφίες σας. Οπότε έτσι θα ήθελα πολύ να το συστήσω και σε εσάς και στην παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να το γράψετε στο chat, ναι, για να... Αυτό θα... Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Mm. Να είστε καλά. Η Φωτεινή Κρανάκη θέλει να πει κάτι, γιατί το έχει γράψει βέβαια στο chat, αλλά Φωτεινή, καλύτερα να μας το πεις εσύ, αφού είσαι μέσα. Εντάξει. Μαργαρίτα, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον Ενικό. Συγχαρητήρια. Ναι, παρακαλώ. Εντάξει. Συγχαρητήρια, η δουλειά σου με εξέπληξε πραγματικά. Και διέκρινα μία ευαισθησία σε όλη την πορεία. Είτε αυτό ήταν για να χαμογελάσουμε, είτε αυτό ήταν για να μας συγκινήσει. Και ο αυθορμητισμός συνάμα και η αισιοδοξία. Εγώ τα βλέπα όλα αυτά μαζί. Να είσαι καλά. Ήταν υπέροχες οι εικόνες σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση. Ήταν πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ. Για τα ευγενικά σχόλια και για την αγάπη σας και για... και που είσαστε εδώ και με ακούτε. Ήταν σαν να είμαστε δίπλα σου αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα μπορούσα να ρωτήσω κι εγώ κάτι? Βεβαίως. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Ήταν μια εκπληκτική παρουσίαση. Πολύ τρυφερή. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία δρόμου, αλλά φοβάμαι να τραβήξω φωτογραφίες, κυρίως κυκλοφορώ στη δυτική κοινωνία, στην Αθήνα, στην Ευρώπη, όχι στις χώρες της Ασίας. Ναι. Όπως τις φωτογραφίες του Άσκοτ. Εκεί ζητούσατε την άδεια? Όχι. Όχι. Άμα ζητήσεις την άδεια σε τέτοιες φωτογραφίες, έχεις χάσει τη στιγμή. Έχεις χάσει τον αυθορμητισμό. Πλέον αποκτάς μια στημένη φωτογραφία, η οποία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Σωστά. Δεν ζητάς την άδεια. Εντάξει, να σας πω κάτι. Στα 4 χρόνια, δύο ή τρεις φορές κάποιος παραπονέθηκε, όχι παραπάνω. Οι άνθρωποι είναι εκεί για να περνάσουν καλά. Πολλοί βγάζουν φωτογραφίες, βέβαια, άνθρωποι μεταξύ τους, κυρίως άγνωστοι λιγότερο. Αλλά και σε μερικές θα είδατε κιόλας κάποια βλέμματα, έτσι, το στυλ, τώρα τι κάνεις. Μερικές κυρίες που δείχνανε λίγο ενοχλημένες, που για μένα και αυτό είναι χιουμοριστικό, που σοκάρονται πώς τολμάς να με πλησιάσεις, να με φωτογραφίσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Είναι αρκετά χαλαροί, άνετοι, περνάνε καλά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το πνεύμα δεν παραπονιούνται. Σας λέω, ίσως τρεις άνθρωποι συνολικά να μου είπανε «Σε παρακαλώ πάρα πολύ, φύγε». Και γενικά όπως στην Αθήνα, στην Ομόνια, στη φωτογραφία δρόμου, το ίδιο πράγμα, την ίδια τακτική. Βλέπουμε κάποια σκηνή ή έχουμε στηθεί σε κάποιο σημείο, όπως είπατε, σε κάποια στιγμή, και αν δούμε κάτι ενδιαφέρον, το τραβάμε. Φαντάζομαι ότι δεν πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, εγώ πλησιάζω. Εγώ πλησιάζω και πλησιάζω πάρα πολύ κοντά. Έχω ένα καλό και ίσως και κακό, ότι δεν έχω ιδιαίτερα την αίσθηση του κινδύνου. Δεν φοβάμαι εύκολα. Και νομίζω ότι αυτό όμως το εκπέμπεις κιόλας. Δηλαδή, όταν είσαι φοβισμένος, δείχνεις φοβισμένος και ο άλλος το καταλαβαίνει και αντιδρά και ανάλογα. Και αυτό ίσως με έχει βοηθήσει και όλα στα ταξίδια που κάνω, που ταξιδεύω μόνη μου. Αλλά θεωρώ ότι άμα δεν πλησιάσεις, δεν έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Και όσο και δύσκολο να σας φαίνεται τώρα στην αρχή, με το χρόνο γίνεται όλο και πιο εύκολο.
Και εγώ πριν από 10 χρόνια, όταν άρχισα στη Νέα Υόρκη, μου ήταν αδύνατο να διανοηθώ να πλησιάσω άνθρωπο. Ούτε καν να τον σταματήσω να του μιλήσω. Ήμουν πολύ, πολύ ντροπαλή. Τώρα δεν υπάρχει κάτι που να με σταματήσει. Οπότε αυτό με το χρόνο, ξέρετε, το ξεπερνάτε και βελτιώνεστε και ανακαλύπτετε το δικό σας τρόπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να ξεπερνάει ορισμένες φοβίες και ορισμένους έτσι... Ενδιασμούς, μπράβο, ευχαριστώ. Εντάξει, κυρία Κονομάτη, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ερωτήσεις και δεν θέλω να την ταλαιπωρήσουμε σήμερα τη Μαργαρίτα. Δεν με ταλαιπωρώ. Λοιπόν, ναι, έχουμε τη Δανάη. Η Δανάη Καυκαλίδου, εξαιρετικές φωτογραφίες, ειδικά του δρόμου. Φυσικά, τις Λέσβου, τραγικές καταστάσεις, πραγματικές όμως, υπέροχες δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Έχουμε την Ισαμπέλα Ντάση, ευχαριστούμε πολύ, πανέμορφες ευαίσθητες φωτογραφίες, συγχαρητήρια. Και η ίδια κοπέλα, η Ισαμπέλα, ρωτάει, με τι θα κοβγάζετε τις φωτογραφίες? Κοιτάξτε, έχω τρεις φακούς. Έχω έναν 24, όχι ψέματα, τέσσερις φακούς. Έναν 24, έναν 28, έναν 35 και έχω έναν zoom φακό, ο οποίος είναι 24 με 70. Ναι. Θα συμβουλέψω να χρησιμοποιείτε έναν πώς τους λένε στα ελληνικά, δεν θυμάμαι, τους σταθερό, prime, ένα prime, ακριβώς να χρησιμοποιείτε ένα σταθερό φακό. Ο zoom είναι βολικός μεν, αλλά δεν είναι φακός που βοηθάει το να αποκτήσετε μια δικιά σας στάμπα. Δηλαδή, σας δίνει πάρα πολλές επιλογές, οι οποίες αυτές οι επιλογές δεν βοηθάνε στο τελικό αποτέλεσμα. Εκτός αν ξέρετε ακριβώς τι θέλετε, πώς το θέλετε κτλ. Ιδάλλως, χάνετε πάρα πολύ χρόνο πηγαίνοντας μπρος, πίσω, λίγο πιο κοντά, λίγο αυτό. Αν θέλετε πιο κοντά, χρησιμοποιήστε τα πόδια σας. Βρείτε έναν prime φακό. Εγώ χρησιμοποιώ κυρίως τον 28 πλέον. Αλλά όταν ταξιδεύω, παίρνω και το zoom, γιατί για τα πορτρέτα που κάνω, ο zoom με βοηθάει. Αλλά ιδάλλως προτιμώ να δουλεύω μόνο με έναν φακό και είναι ο 28. Ο 35 εμένα με περιορίζει αρκετά. Και επειδή πάω κοντά, θέλω λίγο πιο πολύ χώρο. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, αν και μπορεί και να θεωρηθεί διαφήμιση τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ, με τρώει. Θέλω να ρωτήσω λίγο τι μηχανή χρησιμοποιείς. Λοιπόν, μηχανές. Έχω δύο μηχανές. Έχω την Nikon, την 850, την οποία παίρνω μαζί μου όταν ταξιδεύω. Και στην καθημερινότητά μου εδώ πέρα, όταν βγαίνω, που δεν θέλω να κουβαλάω μηχανή η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαριά, έχω μια Fuji. Μάλιστα. Η οποία είναι πιο μικρή, πιο διακριτική και πιο ελαφριά. Και βοηθάει πάρα πολύ στο δρόμο αυτή, ε? Βοηθάει πολύ στο δρόμο. Αν και να σας πω την αλήθεια, εμένα και η Nikon δεν με έχει καθόλου δυσκολέψει στο δρόμο. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω, με το που να κάθεις κάπου και να σταθείς και να περιμένεις, σε ξεπερνάει ο κόσμος και δεν σε προσέχει ούτως ή άλλως. Δεν με έχει δυσκολέψει. Απλώς είναι άβολη, γιατί είναι βαριά, είναι μεγάλη, είναι δύσκολη στην καθημερινότητα. Ωραία. Έχει κάποιος άλλος από την ομάδα εδώ ή από το live που είμαστε τώρα να ρωτήσει κάτι τη Μαργαρίτα ή σιγά σιγά να την αποδεσμεύσουμε? Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν βέβαια υπέροχες φωτογραφίες φανταστικές. Ακολουθεί κάποιο, να το πω έτσι, project, κάποια θεματολογία για τις φωτογραφίες? Βγαίνει δηλαδή
να φωτογραφίσεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις στο μυαλό σου ή ό,τι προκύψει, να το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, πάντα όταν βγαίνω δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα με περιορίσει. Προτιμώ να βγω και να είμαι ανοιχτή σε κάθε ενδεχόμενο. Από εκεί και πέρα τη δουλειά μου την ξέρω, δηλαδή ξέρω τι έχω κάνει μέχρι τώρα και πολλές φορές βλέπω κάτι που σκέφτομαι, α, αυτό θα ταιριάξει σε αυτό το project ή σε αυτό τον όγκο δουλειάς που έχω, οπότε θα το κυνηγήσω. Αλλά προτιμώ να μην βγαίνω με κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου, γιατί δάλλως περιορίζεσαι και χάνεις άλλες ευκαιρίες και άλλα... και άλλες έτσι στιγμές, οι οποίες θα ήταν κρίμα να χαθούν. Έχω διάφορα project τα οποία δουλεύω ταυτόχρονα και πρέπει να αλλάξω επίσης και το website, γιατί είναι πολύ λάθος έτσι όπως το έχω δημιουργήσει. Γιατί έχω βάλει όλη μου τη δουλειά κατά χώρες, γιατί έτσι με βόλευε και έτσι ήταν εύκολο. Κάθε φορά που ταξίδευα δημιουργούσα μια ενότητα και τις έβαζα. Ενώ θα έπρεπε να βάλω θεματολογίες και τώρα είναι κάτι το οποίο κάνω στη διάρκεια αυτής της απομόνωσης που βρίσκομαι. Και αυτό που ήθελα να σας πω επίσης είναι ότι μπορεί κανείς να δημιουργεί υπό πολλές συνθήκες. Το ότι είμαστε σπίτι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να φωτογραφίσουμε. Μπορούμε να βρούμε και να δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε κάνει σε άλλες στιγμές. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω κάποια αυτοπορτρέτα, επειδή είμαι κλεισμένη μέσα εδώ και 10 εβδομάδες τώρα και δυστυχώς δεν μπορώ να βγω και να κυνηγήσω κανέναν, δεν έχω θύματα, παρά μόνο τον εαυτό μου. Οπότε έχω στρέψει το φακό απάνω μου και έχω δημιουργήσει μια δουλειά την οποία δεν θα είχα κάνει υπό άλλες συνθήκες. Και μάλιστα μπορείτε να δείτε μερικές. Ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η δουλειά. Πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσουν. Και τα είπαμε και νωρίτερα με τη Μαργαρίτα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και είναι κάτι που ανακάλυψα με τη φωτογραφία ότι δεν μπορώ να κάνω εγώ. Δεν μπορώ να βγάλω. Μπορείτε. Και εγώ νόμιζα ότι δεν μπορούσα. Τα πάντα μπορείτε. Λοιπόν, και μπορείτε να μπείτε, δεν ξέρω αν είστε στο Instagram, αλλά μπορείτε να μπείτε στο Instagram και εκεί θα δείτε την πιο πρόσφατη δουλειά μου βέβαια, γιατί ό,τι καινούργιο το ανεβάζω πρώτα στο Instagram και πολύ αργότερα στο website. Αλλά θα γράψω εδώ στα μηνύματα το Instagram μου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει. Εν τω μεταξύ, μέχρι που να το γράψεις, θα διαβάσω εγώ κάποια άλλα μηνύματα από τον Γκάρι. Σας ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό που συνέβη. Σας αφήνω, γιατί τον εγκαταλείπει η μπαταρία, μας παρακολουθείς από κινητό. Και είναι από την άφησο πηλίου. Α, πολύ ωραία. Ναι. Το πηλίο είναι πολύ αγαπημένο. Έχουμε σπίτι εκεί. Mm-hmm. Και η χαρά εις κλίκα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Μαργαρίτα, ιδιαιτέρως για την παρουσίαση των εργασιών σου. Καλή αντάμωση. Αυτό το καλή αντάμωση, να δούμε πότε θα είναι. Να είναι σύντομο τουλάχιστον. Είναι σύντομο. Ελπίζω σύντομα. Λοιπόν, προσπαθώ να σας γράψω στο μήνυμα, αλλά δεν με αφήνει, γιατί με βάζει να το στείλω σε κάποιον, λέει, που δεν είναι στην ομάδα. Πρέπει να επιλέξεις εκεί που λέει everyone in meeting. Ναι, yeah, αλλά λέει privately. Εκεί που λέει του, όχι, δεν με αφήνει. Άντε πάλι. Παρότι είσαι co-host, θα το δώσω εγώ στα παιδιά. Θα το δώσω εγώ στα παιδιά το Instagram. Ωραία. Ναι, δεν με αφήνει να το στείλω. Τώρα το, κυρία Μαυροπούλη, το έβαλα εγώ. Το Τίτα Μαυρό, δεν είναι. Μπράβο, μπράβο. Το έχω γράψει, το έχω γράψει. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Οπότε εκεί θα μπορείτε να δείτε και τα πιο πρόσφατα. Πώς
Πολύ ωραία. Ήταν από τα πιο ωραία απογεύματα, κυριακάτικα απογεύματα που έχω περάσει εγώ προσωπικά πάντως στη ζωή μου, γιατί συνήθως τον Κυριακή το απόγευμα μου πιάνει μια μελαγχολία από τα μάλλον από τα σχολικά μου χρόνια και με καταδιώκει μέχρι και τώρα. Αλλά ήταν από τα πιο ωραία απογεύματα κυριακάτικα που έχω περάσει ποτέ, γιατί είδα αυτές οι φωτογραφίες ήταν καταπληκτικές. Ήταν με αγάπη για τον άνθρωπο, είτε ήσουν στη Λέσβο, είτε ήσουν στο Λονδίνο. Αυτή η αγάπη και η τρυφερότητα βγαίνει σε όποια χώρα και να είσαι, γιατί την έχεις μέσα σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή και τη χαρά που μου έδωσες να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Θέλω, αν κάποιος θέλει κάτι να προσθέσει, κάποιο σχόλιο να κάνει, να το κάνει τώρα, για να κλείσει η Μαργαρίτα. Με το τελευταίο κουβέντα εσύ είναι της Μαργαρίτας. Εγώ ευχαριστώ πολύ και σένα Δώρα, αλλά και όλη την ομάδα που πήρε το χρόνο και μας συμβρεθήκαμε σήμερα και με ακούσατε και τα καλά σας λόγια. Ειλικρινά, σαν καλλιτέχνης, ξέρετε ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα, ότι να αισθάνεσαι ότι η δουλειά σου εκτιμάται και ότι έχεις κάτι να μοιραστείς και κάτι να δώσεις σε άλλους ανθρώπους. Με μεγάλη χαρά, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, θέλετε κάποια συμβουλή, θέλετε οτιδήποτε, θα χαρώ πάρα πολύ να είμαστε σε επικοινωνία και να τα ξαναπούμε και από κοντά. Ελπίζω το καλοκαίρι να μπορέσω να κατέβω. Οπότε, να τα πούμε καλύτερα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε στην Αθήνα σύντομα, Μαργαρίτα. Και εγώ πιο πολύ. Το ξέρω, ναι, γιατί εσείς ακόμα εκεί είσαστε. Είμαστε έτσι λίγο πίσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίως για τον χρόνο σου και για την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να μου στείλετε τον τίτλο. Τον έγραψα στο chat, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, φαίνεται ο τίτλος. Το είδατε? Ναι, το είδα. Ναι, αλλά όταν θα κάνω το end meeting, δυστυχώς όταν έχει γραφτεί στο chat, εξαφανίζεται. Οπότε, λουλουδιά, αν θέλεις να το στείλεις με ένα mail, το mail της Μαργαρίτας είναι στο site πάνω, μπορείς να μπεις και να το δεις. margaritamavromichalis.com θα μπεις και εκεί στο... Ναι, ή και στο Instagram αν είναι πιο εύκολο. Στο Instagram. Ναι. Θα το στείλω στο Instagram. Ωραία, okay. Τέλεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δώρα, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Δώρα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Επίσης, Δώρα, φιλιά πολλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Γεια σας.